Το ερώτημα είναι για την προσδρομέως όπου εκεί μιλάει ο Απόστολος Παύλος, σαφώς στο εδάφιο το συγκεκριμένο, για την ομοφιλοφιλία τόσο των γυναικών έτσι, και όσο και των ανδρών. Και γιατί λέει η Εκκλησία δεν τα λέει αυτά και δεν τα διαβάζει στα σχολεία. Λοιπόν, η Εκκλησία τα λέει. Ίσως κάποιοι ιερείς ή αρχιερείς δεν τα λένε, έτσι. Η αληθινή Εκκλησία, η σωστή Εκκλησία τα λέει. Και εμείς τα λέμε και πολλοί άλλοι πατέρες τα λένε αυτά. Και τώρα που είναι επίκαιρο το θέμα της ομοφιλοφιλίας, έτσι, γιατί σαφώς γι' αυτό μιλάει ο Απόστολος Παύλος, για την ομοφιλοφιλία των γυναικών και την ομοφιλοφιλία των ανδρών. Και λέει ότι τους παρέδωκε ο Θεός εις αδόκιμον νουν και τα λοιπά. Λοιπόν, οπότε να μην το γενικεύουμε, η Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία και οι άνθρωποι που είναι αληθινά άνθρωποι της Εκκλησίας το λένε. Τώρα, γιατί δεν διδάσκεται στα σχολεία, γιατί τα σχολεία σήμερα δεν είναι ούτε εκκλησιαστικά έτσι, ούτε κατευθύνονται από ανθρώπους εκκλησιαστικούς, δυστυχώς, έτσι, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι εν πωλής έχουν υποταχθεί στη νέα τάξη πραγμάτων, έτσι, την παγκοσμιοποίηση. Και η παγκοσμιοποίηση ακριβώς έχει ως στόχο τη διάδοση της ομοφιλοφιλίας. Έτσι. Είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους της παγκοσμιοποίησης. Γιατί για να επιτευχθεί η παγκοσμιοποίηση πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι άβουλοι, άνθρωποι άνευροι, άνθρωποι που να αμφιβάλλουν για το φίλο τους, αν είναι άντρας ή γυναίκα. Άνθρωποι οι οποίοι θα είναι έτσι χειραγωγήσιμοι. Θα μπορούν να τους κατευθύνουν αυτοί οι instructors της παγκοσμιοποίησης εκεί που θέλουν. Και τέτοιους ανθρώπους παράγει ο κινητισμός, η ομοφιλοφιλία. Ανθρώπους που δεν αντιδρούν σε τίποτε. Δέχονται όλα όπως τους τα δίνουν. Έτσι. Και θέλουν τελικά να τους καταντήσουν ρομπότ. Έτσι, μέσω και της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, του λεγόμενου μεταανθρωπισμού, θέλουν οι παγκοσμιοποιητές, αυτή η παγκόσμια ελίτ, να φτιάξουν ανθρώπους ρομπότ, που απλώς θα δουλεύουν για αυτούς. Δεν θα έχουν τίποτα και θα είναι και ευτυχισμένοι, όπως είπε και αυτός ο περίφημος παγκοσμιοποιητής τελευταία. Ας μην πούμε το όνομά του, το ξέρετε. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό και στα σχολεία μας, επειδή ακριβώς τα σχολεία είναι η προπαγάνδα της νέας τάξης πραγμάτων, κακά τα ψέματα. Εξαιρέσει είναι οι καλοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ολίγιστοι βέβαια, οι οποίοι ακόμα υπάρχουν στα σχολεία μας. Και όπου υπάρχουν, υπάρχει και λίγο φως στους μαθητές. Κατά τα άλλα, το όλο σύστημα ουσιαστικά είναι μια προπαγάνδα της παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό και φυσικά δεν ακούγεται ορθόδοξη κατήχηση και ορθόδοξος λόγος. Γιατί δεν του συμφέρει. Αυτή είναι η απάντηση και γι' αυτό.